Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο 7ο επεισόδιο της σειράς και προερχόμαστε από τα μάτς που είχαμε παίξει με τις πρωτοπόρους, με τη Wimbledon και με την Notts County. Είχαμε μία ήττα και μία νίκη, το οποίο δεν με χαλάει τόσο. Σήμερα παίζουμε με την Πάρου, η οποία πρέπει να βρίσκεται αρκετά χαμηλά, γιατί βλέπω ότι έχει μόνο 12 βαθμούς. Η Πάρου βρίσκεται στην 21η θέση, οριακά πάνω από τον υποβασμό. Ναι, και βλέπετε, σήμερα θα παίξουμε με την Barrow εντός, με την Milton Keynes εντός εκτός, και μετά παίζουμε το πρώτο match στο FA Cup με την Newport, που θέλω πάρα πολύ, πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Θα ξεκινήσουμε όπως είναι η ομάδα κανονικά. Πάμε ξεκινήσουμε και ας ελπίσουμε να φύγουμε με το τρίποντο. Μάντιν κλείνει προς τα μέσα. Παπάζογλου, Εμμανουηλίδης. Δεν πλάσαρα εκεί πέρα, πλάσαρα στην άλλη γωνία. Ας ελπίσουμε να εκμεταλλευτούμε το corner με το Μάντιν όπως συνήθως. Το εκμεταλλευτήκαμε με τον Κουρτίδη. Για κάποιο λόγο στον αέρα μου άλλαξε τον παίχτη. Ο Μάντιν ήταν στην πορεία της μπάλας. Και άμα δείτε, έλεγχα το Μάντνεϊ και απλά μου τον άλλαξε, δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει, κάναμε το 1-0. Συνήθως με αυτές τις ομάδες που είναι πολύ χαμηλά, κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω τι. Και το παιχνίδι της χάρη να γίνονται υπερομάδες, οπότε είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα μάτς. Σε ελπίσω να μην την πατήσω. Πώς το φάγαμε αυτό? Το σου ήταν πιο αργό και από πάσα. Just watch his technique here. He just hits through the back of the ball with such power. There's no stopping that. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο goal στο φετινό παιχνίδι. Τέτοιο animation, τέτοιο. Ο Μάντνεϊ έχει χώρο, μια πάρα πολύ ωραία πάσα που του βγήκε. Και θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση και θα μας ξαναδώσει προβάδισμα. Θα κάνουμε το 2-1. Εδώ βλέπετε μια πολύ ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Ο Μάντνεϊ θα εκμεταλλευτεί ξανά το corner και θα κάνει το 3-1 με το δεύτερο προσωπικό του goal. Παιδιά, τα corner είναι λίγο cheat. Είναι λίγο cheat. Το βλέπετε παραλίγο να το βγάλει. Δεν ξέρω αν είναι πάντα έτσι ή αν απλά ο Μάντιν είναι πάρα πολύ καλός στον αέρα. Αλλά σκοράρουμε πάρα πολύ συχνά από corner. Εδώ ξανά φεύγουμε μπροστά. Και θα κάνει το hat-trick ο Μάντνεϊ. Ξανά 4-1. Πολύ γρήγορα μετά το δεύτερο του γκολ. Γενικά πετάει φωτιές ο Μάντνεϊ. Δεν είχε ξεκινήσει τόσο καλά στο πρωτάθλημα, αλλά από τη στιγμή που ξεκίνησε να σκοράρει είναι ασταμάτητος. Εδώ δυστυχώς το πάγαμε. 4-2. Μείωση Μπάρου. Δεν πιστεύω πως μπορούν να επιστρέψουν. Έχουν μείνει 10 λεπτά. Γύρισαν ωραία την μπάλα. Δεν αμήνθηκα πολύ καλά. Νόμιζα θα ξανακάνουν και άλλη μια πάσα εκεί πέρα. Αλλά τελικά το φάγαμε. Θα λήξει εδώ πέρα το ματς όμως. Πήραμε τη νίκη με 4-2 σε ένα ματς από αυτά που είναι λίγο επικίνδυνα. Γιατί οι τελευταίες ομάδες στην League 2 για κάποιο λόγο τα παίζω μαζί τους γίνονται απίστευτες. Δεν έπαιξε άσχημα η Μπάρο, αλλά καταφέραμε να την κερδίσουμε.
πήραμε αποτέλεσμα με 4-2. Το οποίο αποτέλεσμα μας πήγε στη δεύτερη θέση λόγω διαφοράς τερμάτων. Η Wimbledon έχασε, αν καταλαβαίνω καλά. Α, όχι, δεν έχασε, απλά δεν έπαιξε το μάτς της. Δεν έχει παίξει ακόμα. Προς το παρόν είμαστε δεύτεροι. Στη χειρότερη θα πάμε τρίτη άμα κερδίσει η Wimbledon. Είμαστε σε τριπλή ισοβαθμία με Stockport και Salford. Είμαστε μπροστά λόγω της διαφοράς τερμάτων και πλησιάζουμε στην κορυφή. Πάμε να παίξουμε και το δεύτερο μάτς με την Milton Keynes. Ας ξεκινήσουμε. Το γρασίδι μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δεν είναι εικόνα. Νομίζω πως κάπως το γρασίδι φαίνεται περίεργο. Εδώ θα το φάμε μάλλον. Εδώ όπως συνήθεια κούλησα τον τερματοφύλακα στην κλειστή γωνία. Και παρόλα αυτά το έφαγα. Θα περίμενα εδώ το replay άμα κουνήθηκε όντως ο τερματοφύλακας. Κουνήθηκε αλλά και πάλι το έφαγε. Δείτε εδώ πέρα. Παιδιά, ό,τι πάει τέρμα δυστυχώς γράφει. Αν μου κάνουν 20 σουτ, τα 19 μπαίνουν μέσα. Άμα βρουν στόχο, άμα βρουν τέρμα, μπαίνουν μέσα. Εδώ ισοφαρίζουμε. Πήγε να ξεφύγει ο Πάνος. Μια ατομική προσπάθεια. Κάπως κόντρα την μπάλα, βρέθηκε στο Μάντνεϊ. Εδώ πέρα έχασε την μπάλα ο Πάνος. Γύρισε πολύ ωραίο ο Μάντνεϊ και σκοράρει ξανά. Μανουλίδης βγαίνει μπροστά και θα τελειώσει με ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Ήμουν σίγουρος ότι επειδή τον κόντραρε θα ήθελε την μπάλα έξω. Παρ' όλα αυτά τελείωσε τέλεια τη φάση στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Milton Keynes. Κυκλοφορήσαμε πολύ ωραία την μπάλα εκεί πέρα με πολύ υπομονή. Βρήκε το κενό ο Μάντνεϊ και το αριστερό μας εξτρέμ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Milton. Μάντνεϊ κλείνει προς τα μέσα. Εδώ έγινε λάθος μπέρδεμα και ο Πάχνος το εκμεταλλεύεται και κλειδώνει νομίζω την νίκη. Δεν κατάλαβα καν τι έγινε. Δεν περίμενα να το κάνει αυτό το AI. Τι είναι, γλίτσαρε το σύστημα. Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά κλειδώσαμε την νίκη. Βάλω τον Εμμανουηλίδη. Θα βρει τον Νταϊτζόγλου και αυτός θα κάνει το 1-4. Τελικά αυτό που λέγαμε πριν, μάλλον όντως είναι σπασμένα γενικά τα κόρνερ. Ο Νταϊτζόγλου πήρε την κεφαλιά, την έστειλε στα δίχτυα μετά από ασίστ του Εμμανουηλίδη. Και κάπου εδώ τελειώσει το μάτς. Κάναμε κι άλλη νίκη. Έχουμε 2-2 σε αυτό το επεισόδιο στο πρωτάθλημα. Και έτσι θα παραμείνει γιατί το επόμενο μάτς είναι στο κύπελο. Πήραμε όλους τους 6 βαθμούς που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Προηγήθηκε η Milton και το γυρίσαμε. Και συνεχίζουμε αυτό το σερί. Νομίζω σαν objective για τη χρονιά έχουμε να κάνουμε 5 σερί νίκες. Και δεν θυμάμαι τώρα αν είμαστε στις 2 επειδή είχαμε χάσει το τελευταίο match. Α, το έχουμε κάνει ήδη. Α, είναι 5 σερί νίκες εντός έδρας. Οκ. Okay. Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε κάνει. Και τώρα έχουμε το match εναντίον της Newport. Match που γενικά στα FA Cup πρέπει να κερδίζουμε πριν να προκριθούμε. Κυρίως για τα χρηματικά έπαθλα που υπάρχουν. Τα χρειαζόμαστε τα λεφτά, χρειαζόμαστε τη διάκριση στο FA Cup. Οπότε πάμε να το κερδίσουμε. Αυτή θα είναι η ομάδα που θα παίξει, η βασική που έχουμε. Χρειαζόμαστε την νίκη και έτσι κι αλλιώς μετά έχουμε μέρες ξεκούρασης.
για να δούμε αν θα πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Newport είναι θεωρητικά μια όχι τόσο καλή ομάδα. Θα μπορούσα να έχουμε πολύ χειρότερη κλήρωση. Να δοκιμάσω επιφθείας, να δω αν θα μπει. Το δοκιμάσω. Παραλίγο, δεν ξέρω πώς πέρασε από το δίχως. Πήραμε το corner βέβαια. Και ας ελπίσουμε ο Μάντνεϊ να κάνει τη δουλειά του. Θα την κάνει, παρόλο που δεν έβαλε αρκετή δύναμη. Πεχτάχτηκε στο πρώτο δοκάρι, έκανε την κεφαλιά. Και δεν ξέρω πώς το έφαγε αυτό ο τερματοφύλακας της Newport. Ναι, σαν το δικό μας έκανε. Να ξέρω πώς είναι ο φωτισμός, έτσι όπως πέφτει από τον ήλιο. Οι πορτοκαλί εμφανίσεις που φοράω φαίνονται πολύ σαν άσπρες. Και με μπερδεύει λίγο. Να ανεβαίνουμε από τα αριστερά. Ανοίγει την μπάλα ο Εμμανουηλίδης. Κλείνει προς τα μέσα. Θα τη σπάσει τον Τζαούσι. Και αυτός θα κάνει το 2-0. Και θέτουμε γερές βάσεις για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αυτό τα μάτς είναι knockout. Οπότε κερδίζουμε και περνάμε στην επόμενη φάση. Σε ελπίσουμε να μην αλλάξει κάτι. Εδώ έγινε μια καραμπόλα. Και κάπως ο παπάς όλο το εκμεταλλεύτηκε. Και έκανε το 3-0 πάρα πολύ εύκολα. Δεν θα μάθει την... Με την Newport πρέπει να είχαμε ξαναπαίξει και να είχα κερδίσει με μεγάλο σκορ πάλι. Δεν είμαι σίγουρος. Και ίσως αυτό το match να έπρεπε να έχω βάλει προγραμματικούς. Γιατί κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι που δεν παίζουν. Πάλι ο Πάνος θα δει πάρα πολύ ωραία τον Παπάζογλου. Και η πάσα που έκανα ίσως και να έμπαινε και γκολ από μόνη της. Ο Παπάζογλου μπορεί να το έκλειψε και πέρα γκολ του Πάνου. Για να δούμε. Αυτό ήταν πάσα στο μεταξύ, δεν ήταν σουτ. Μπορεί και να... Α, όχι, όχι. Δεν νομίζω να έμπαινε. Αλλά του έδωσε έτοιμο γκολ. Αυτό το έχει σημασία. Εδώ όμως δεν κατάλαβα καν πως το έφαγε αυτό. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα μπει. Για να το ξαναδώ άλλη μία. Πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Τσαούσι έχει χώρο. Θα δει απέναντι τον Εμμανουηλίδη. Και αυτό θα στείλει την μπάλα σχεδόν σε άδειο τέρμα. Θα κάνουμε το 5-1. Και νομίζω πως θα κάνω από νωρίς αλλαγές. Για να πάρουν χρόνο και άλλοι παίχτες. Ο Παπαδόπουλος θα δώσει στον Μπαράν. Και αυτό θα τελειώσει τη φάση τέλεια. Σε ένα κλέψιμο που έγινε στην αντίπαλη άμυνα. Ο Παπαδόπουλος την έσπασε στον Μπαράν. Και δεν ξέρω αν είναι και το πρώτο του γκολ στη σεζόν. Και είναι και ωραίο το τελείωμα, πολύ ωραίο. Πήγε στο πλαϊνό διχτάκι. Εδώ γίνεται τραγικό λάθος. Έσωσε ο Γκουντής. Εδώ όμως θα το φάμε. Είχα τον κάποιον αμυντικό, δεν είδα ποιος ήταν ο Σακαλάκης, πάνω στη γραμμή. Κουρτίδης. Δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα από την εστία. Δεν πειράζει, δεν έχει πολύ σημασία. Στη λήξη του match θα κάνουμε ένα πέναλτι. Ευτυχώς δεν πήραμε κόκκινη. Για να μην χάσουμε τον ποτό στο επόμενο match. Θα το σώσει ο Γκουντής. Θα το σώσει ο Γκουντής. Ίσως αυτό να του δώσει ψυχολογία και θα λήξει επιτόπου το match. Δεν έχει τελεστεί καν το corner. Είναι σημαντικό για το prize που θα πάρουμε. Όποιο χρηματικό ποσό έκανε αυτό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε κάπου.
Και από ό,τι βλέπετε, παίζουμε με την τέταρτη Stockport. Η νίκη που κάναμε στο προηγούμενο match μας έφερε στην πρώτη θέση. Διεκδικούμε ακόμα και το πρωτάθλημα, ενώ σκοπός είναι να μείνουμε στην κατηγορία που μας έχει θέσει η ομάδα τουλάχιστον. Εμείς θέλαμε απλά να πάρουμε την άνοδο τουλάχιστον μέσα στον play-off. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πρώτοι. Παίζουμε με την τέταρτη Stockport, που αν μας κερδίσει θα μας φτάσει σε βαθμούς, θα είμαστε ισοβαθμία. Θα είμαστε πιο πάνω βέβαια λόγω του goal difference. Θα παίξουμε το match στο επόμενο επεισόδιο. Θα κλείσω εδώ πέρα. Κάναμε 3 στα 3 νομίζω για πρώτη φορά στη σειρά. 2 νίκες στο πρωτάθλημα και 1 στο FA Cup που θέλουμε πολύ να προχωρήσουμε. Ακολουθούν τα match με Stockport εντός, Sutton εκτός και εντός με Gillingham. Περιμένουμε να δούμε και πότε θα βγει το πρόγραμμα από την αντίπαλο που έχουμε για το FA Cup, να δούμε ποια θα παίξουμε. Οπότε, ευχαριστώ όσους φτάσατε μέχρι το τέλος. Κάντε ένα like, θα βοηθήσει πάρα πολύ, είναι απλά ένα κλικ. Το ίδιο και ένα subscribe για να μην χάσετε και τα επόμενα βίντεο που θα βγουν. Και τα λέμε στο επόμενο.